ποινή της κάθειξης των τουλάχιστον 10 ετών, σήμερα έχουμε το σημερινό πλαίσιο είναι 2-8, και γίνεται 3-14. 3-14 έχει τη σημασία του, γιατί είναι 3 και όχι 2, θα το πω μετά. Και αυτή για την ποινή της κάθειξης, που έχουμε σήμερα το 1-8, είναι 2-12. Γίνεται πάλι 2-12. Και ακόμα και η κάθεξη μέχρι 10 ετών, το 5-10 γίνεται από 1-6, γίνεται 2-6. Ξέρετε τι σημαίνει αυτά. Αυτά σημαίνουν ότι και επί παραδοχής μειωμένου πλαισίου ποινής, όπως είναι κατεξοχήν η χορήγηση ελαφρυντικών περιστάσεων, η ποινή θα εκτελείται, διότι όπως θα δούμε και σας πω αμέσως μετά, ποινές άνω των 2 ετών εκτελούνται. Δεν αναστέλλονται, ούτε μετατρέπονται. Θα το δούμε αυτό. Άρα, εάν στην κάθεξη των 10, στην κάθεξη άνω των 10 ετών, μέχρι τώρα είχαμε το 2-12. Το 2-12, όπως και το 1-8 ή το 1-6, έδιναν την δυνατότητα στον δικαστή να εξατομικεύσει την ποινική κύρωση και ιδίως του έδινα την δυνατότητα, αν κρίνει ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να εγκλειστεί στις φυλακές, να επιβάλλει μια ποινή τέτοια που δεν αναστέλλεται, 5 χρόνια, 6, οτιδήποτε 4. Εάν πάλι έκρινα ότι δεν θα πρέπει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος να εγκλειστεί στις φυλακές, να τον αφήσει, να του βάλουν μια τέτοια ποινή που να αναστέλλεται.